είστε νομίζω ο πρώτος που διαμορφώνει πλέον ένα πλαίσιο διαχωρισμού μεταξύ επιβατών στο ταξί και μεταξύ οδηγού. Να δούμε και τα σχετικά πλάνα τώρα. Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Δυστυχώς ή ευτυχώς πρωτοπορήσαμε πάλι σε αυτό το κομμάτι. Καλύτερα να μην το κάναμε. Έχουμε κάνει διάφορες πρωτοπορίες εδώ στα Χανιά. Δεν σας ακούω. Συνεχίστε, εμείς σας ακούμε κανονικότατα, κύριε Χιλουδάκη, okay. Τα όσα αναφέρετε. Ναι, ναι, οκ. Okay. Λέω, μακάρι να μην είχαμε προχωρήσει σε αυτού του τύπου την πρωτοπορία, αλλά το κάναμε και αυτό, όπως και πριν κάποια χρόνια που πρωτοπορήσαμε την Ελλάδα στα τάμπλετ και τα σχετικά. Ήταν δυστυχώς... κάτι δηλαδή, ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να γίνει, έπρεπε να είχε γίνει, γιατί, κοιτάξτε τώρα. Έπρεπε να γίνει λόγω των καταστάσεων. Έπρεπε να γίνει λόγω των καταστάσεων. Άρα τα απλά μέτρα προστασίας και ατομικής υγιεινής δεν έφταναν και είναι λογικό όταν μιλάμε για μέσο μεταφοράς, όταν μιλάμε για ένα ταξί που θα πρέπει να προσέχουν και οι ιδιοκτήτες και οι επαγγελματίες αλλά και οι ίδιοι πελάτες. Βεβαίως, όπως είδατε τώρα και το κράτος διευκρίνησε ότι παίρνουμε έναν επιβάτη, ούτε καν δύο, μόνο εάν πρέπει να συνοδευτεί λόγω υγείας ή οτιδήποτε. Επομένως, έπρεπε και εμείς κάπως να βοηθήσουμε και τους πελάτες, οι οποίοι πιστέψτε με νιώθουν πάρα πολύ σιγουριά με αυτό το σύστημα. Ναι. Δεν έχω βρει κάποιον ο οποίος να μου παραπονεθεί. Αυτό θα ήθελα να μου πει τα σχόλια του κόσμου. Γιατί νομίζω το να μπαίνεις σε ένα ταξί και ξαφνικά να βλέπεις το plexiglass, ναι, μεν καταλαβαίνεις και κατανοείς την ανάγκη της ύπαρξής του μέσα στο αυτοκίνητο, αλλά απ' την άλλη είναι κάτι το οποίο δεν είχαμε συνηθίσει. Έτσι. Ναι, σαφώς, ναι, δεν το έχουμε συνηθίσει εδώ στην Ελλάδα γενικά. Όμως ναι. Οι περισσότεροι λόγω των καταστάσεων πάντα, έτσι, οι πελάτες, όλοι μάλλον, μόνο καλό το βλέπουν. Ενθουσιάζονται, νιώθουν πιο ασφαλείς. Ναι. Είναι, και όταν... είστε το πρώτο παράδειγμα, δεν ξέρω αν έχουν ακολουθήσει και άλλοι ιδιοκτήτες. Προς το παρόν δεν έχει ακολουθήσει άλλους, όμως είναι στα σχέδια να ακολουθήσουν. Έπρεπε να γίνει αρχή. Προσπαθήσαμε, βγάλαμε και ένα πατρόν να μπορούμε να καλύψουμε τα αυτοκίνητα. Θα δούμε στην πορεία πώς θα το προχωρήσουμε άμεσα όσο μπορούμε. Μπράβο σας πάντως, μπράβο σας. Είστε από τους λίγους επαγγελματικούς κλάδους οι οποίοι παραμένουν σε λειτουργία, παραμένουν στο πλευρό των πολιτών παρά τις όποιες επισημάνσεις από την πολιτεία για ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις. Μπαίνει πλαφόν πλέον. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Γιατί ναι, μεν τώρα όλοι προσπαθούμε για το κοινό καλό. Νομίζω η συνέχεια δεν ξέρω πώς την κρίνετε. Θα είναι δύσκολη, θα είναι εύκολη? Πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Όπως βλέπουμε εμείς γενικά και με τις φυγμομετρήσεις που κάνουμε, μάλλον δύσκολη προβλέπεται. Αλλά πάντως η Κρήτη και γενικά η Ελλάδα, αλλά και η Κρήτη βλέπω και συμμετέχει σε αυτό. Μείνετε το σπίτι. Ναι. Όντως μένουνε. Τώρα εντάξει, οι καταστάσεις είναι πάρα πολύ δύσκολες. Θα προσπαθήσουμε κι εμείς βοηθώντας, γιατί εμείς κάνουμε λειτουργήμα, όπως ξέρετε, δεν κάνουμε επάγγελμα. Έτσι. Δεν δουλεύουμε τώρα για να βγάλουμε χρήματα, δουλεύουμε για να βοηθήσουμε 5 ανθρώπους που θέλουν είτε να πάνε στη δουλειά τους είτε να πάνε σε ένα νοσοκομείο. Δεν κατεβαίνουμε δηλαδή κάτω για να βγάλουμε λεφτά τώρα αυτή την περίοδο. Τα 800 ευρώ θα τα πάρετε κάποιοι από εσάς, κύριε Χιλουδάκη? Από ό,τι έχουμε μάθει με τα σωματεία που μας έχουν ενημερώσει, τα κάρτα δικά μας έχουν μπει στη διαδικασία αυτή των 800 ευρώ. Αλίμονο και δεν έχουμε, είμαστε περίπου. Άρα τα περιμένετε κι εσείς, φαντάζομαι είναι ένα βάλσαμο. Όπως όλοι, εννοείται. Έτσι. 90% κάτω δουλειά, βεβαίως. 90% κάτω. Υπήρχαν εκείνα τα πρώτα ψήγματα πριν την έξαρση του ιού, γενικότερα και με τα όσα συμβαίνουν σε όλη την Ηφείλειο, που σας έδειχναν αυτά τα στοιχεία ότι φέτος θα πηγαίναμε για μια καλή χρονιά και τελικά ναυάγησαν όλα? Ναι, ναι, ναι. Οι συνεργασίες που είχαμε γενικά εδώ στα Χανιά, γιατί έχουμε πάρα πολύ τουρισμό. Ναι. Λέγανε ότι φέτος θα ήταν μια χρονιά καλή, τα τελευταία δεν θυμάμαι πόσα χρόνια. Και οι κρατήσεις το δείχναν αυτές. Ναι. Με διάφορους συνεργάτες που είχαμε εδώ πέρα. Ξενοδοχεία εννοούμε και καταλήμματα τέτοια. Όμως τώρα βλέπουμε. Αισιοδοξία θέλει. Αισιοδοξία θέλει. Αισιοδοξία θέλει βασικά να έχουμε υγεία για να καταφέρουμε να ξαναβγούμε στους δρόμους και να μην είμαστε έτσι έρημες πόλεις. Αλλά εντάξει. Κατά τα άλλα, θα το παλέψουμε. Όλοι οι δρόμοι δικοί σας τώρα προς το παρόν. Ναι, είμαστε στα Χανιά και σε όλες τις πόλεις. Ελάχιστα λεωφορεία, ναι. Λοιπόν, κύριε Χιλουδάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Εύχομαι την πατέντα τη δική σας να την ακολουθήσουν και άλλοι ιδιοκτήτες οχημάτων. Κρίνεται αναγκαία όσο ποτέ άλλοτε με όλα αυτά που ζούμε και με βάση τα χαρακτηριστικά της μεταδοτικότητας του ιού, που είναι έτσι αρκετά ανεβασμένα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Και εδώ είμαστε ενδεχομένως να ξαναπούμε στην πορεία. Να είστε καλά, ευχαριστούμε.